Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής, ιστορικός, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, το θέμα του σχεδιασμού της Τουρκίας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Αν δει κανείς τι κάνει από τα εξοπλιστικά μέχρι αυτής της συνεργασίας που προσπαθεί να κάνει, θα δει ότι παρά την πίεση που υφίσταται και παρότι δεν την ευνοεί η συγκυρία στην παρούσα φάση, και το παλεύει με αξιώσεις και σε μεγάλο βαθμό εξουδετερώνει τις πίεσεις, έτσι. Κοίταξε, Λαμπρό, το έχουμε πει πολλές φορές ότι η Τουρκία έχει ένα μακροπρόθεσμο και ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Έχει δηλαδή το σχεδιασμό, μεθοδολογία και πρακτική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο κομμάτι που αφορά σχεδιασμό σε όλα τα στάδια της πολιτικής, και αυτό της βγαίνει γιατί έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται αναλόγως με τις συνθήκες. Και έχει κάνει πολλά λάθη. Έχει μπει σε μια διαδικασία πολλές φορές αυτοακύρωσης του ρόλου της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται αναλόγως, και κυρίως, Λαμπρό, έχει το μεγάλο σύν της Τουρκίας για την ίδια είναι το εξής, ότι έχει μια ικανότητα να διαβάζει τις σύγχρονες τάσεις, γιατί την ενδιαφέρει, δηλαδή έχει αυτή την κουλτούρα να διαβάζει τις σύγχρονες τάσεις και να τις ακολουθεί. Και όχι μόνο να τις ακολουθεί, αλλά μετά το 2010, στο πλαίσιο της λεγόμενης χρυσής απομόνωσης που ευαγγελιζόταν ο Καλίν, έχει μία αντίληψη του ότι η αυτονομία της θα χρησιμεύσει ώστε να αποτελέσει έναν ξεχωριστό πόλο, και είναι δύσκολο να είσαι πόλος, δηλαδή δεν έχει το μέγεθος εκείνο και τους δείκτες της Τουρκία για να καταστεί πόλος, όμως χρησιμοποιεί την επιρροή της για να μπορέσει να σύρει και άλλους στο δικό της άρμα. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο που αφορούσε την λογική της Τουρκίας στην παγκοσμιοποίηση, στη φάση της ύστερης παγκοσμιοποίησης. Η Τουρκία θέλει να λειτουργεί σαν μια κεντρική δύναμη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Και το παγκόσμιο δίκτυο είναι μουσουλμανικό, ξεκάθαρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό, υπάρχουν δύο τάσεις που είναι επικίνδυνες για εμάς, αλλά και για όλες τις άλλες χώρες της περιοχής, αλλά κυρίως για εμάς. Η μία τάση είναι ο λεγόμενος τεχνολογικός εθνικισμός, που θα γράψω ένα σχετικό άρθρο επ' αυτού, γιατί είναι μια νέα τάση η οποία αφορά τις αναθεωρητικές δυνάμεις, κυρίως τις μεσαίες. Όταν λέμε τεχνολογικός εθνικισμός, κυρίως στην άμυνα, κυρίως, έτσι. Ναι, ο τεχνολογικός εθνικισμός αφορά μια εθνική υπερηφάνεια και μια προσοχή και προσήλωση στα αμυντικά συστήματα, στα συστήματα στον πολεμικό εξοπλισμό επί της ουσίας, την ανώτερη, στην υψηλή τεχνολογία και στην προστιθέμενη αξία που αυτή προσδίδει στο κράτος το οποίο ακολουθεί. Ακολουθεί, υιοθετεί μάλλον αυτή την τάση. Δηλαδή τα επιτεύγματα της Τουρκίας, τα στρατιωτικά επιτεύγματα της Τουρκίας, τα έχουμε υποτιμήσει στην Ελλάδα. Και τα έχουμε υποτιμήσει γιατί θεωρούμε ότι δηλαδή τα εγχώρια, τα επιτεύγματα που αφορούν τα εγχώρια οπλικά συστήματα της Τουρκίας, τα θεωρούμε υποδεέστερα των δυτικών, τα θεωρούμε ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με τα οπλικά συστήματα που παραλαμβάνουμε εμείς. Όμως η Τουρκία αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπει στην παγκόσμια αγορά, να έχει μια διαδικασία δηλαδή συνεχιζόμενη που της επιτρέπει να είναι παίχτης, να τα χρησιμοποιεί δηλαδή ως μόχλευση και δυνατότητα απόκτησης θερισμάτων σε διάφορες χώρες, όχι μόνο του μουσουλμανικού κόσμου και στη Δύση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μέσα στις 5 χώρες, κορυφαίες χώρες, στην παραγωγή μη επεγνωμένων. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση στο κομμάτι της διπλωματίας. Υπάρχει ο τεχνολογικός εθνικισμός, η τεχνολογική συφής διπλωματία, δηλαδή η διπλωματία που αφορά τα οπλικά συστήματα που απορρέει από την υψηλή τεχνολογία αυτών, και αυτό το κομμάτι η Τουρκία το αξιοποιεί καταλήλως. Δηλαδή
αυξάνει το ειδικό της βάρος. Και όχι μόνο αυξάνει το ειδικό της βάρος, αλλά θα σου λέω, Λάμπρο, ότι αυξάνει τους συντελεστές της ισχύος της και κυρίως δυνητικά έχει τη δυνατότητα πλέον να προσαρμοστεί σε αλλαγές μεγάλης κλίμακας, όπως είναι το πολεμικό, αυτές που απορρέουν από το πολεμικό εργαστήρι της Ουκρανίας, να προμηθεύει όπλα στους Ουκρανούς, να έχει. Μειώνει τις εξαρτήσεις. Την ουκρανική τεχνογνωσία σε κινητήρες. Mm-hmm. Όλα αυτά, και επειδή συζητήσαμε και όλα στο κομμάτι των αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, θα σου έλεγα ότι μπορεί το ΚΑΝ να μην είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς επί της ουσίας. Αλλά κάποια στιγμή θα το εξελίξουν. Οι Τούρκοι έχουν επιμονή. Τα λέγαμε χθες με τον Φέδωνα τον Καραϊωσιφίδη, ότι τους κοροϊδεύουμε έτσι κακώς, αλλά κάποια στιγμή τη δουλειά την κάνουν. Δηλαδή έχουν επιμονή. Μας έλεγε χθες ο Φέδωνας ότι το ΚΑΝ το αναπτύσσουν 20 χρόνια τώρα. Τις πέταξε. Το επόμενο θα είναι να βελτιωθεί. Δηλαδή εμείς καθόμαστε και κριτικάρουμε πράγματα που κάνουν οι Τούρκοι τα οποία εμείς δεν κάνουμε. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι το μπλοκ 1 θα βγει το 2028. Yeah. Θα βγει και το μπλοκ 2 θα βγει μια ναυτική έκδοση που θα εξοπλίσει το μελλοντικό αεροπλανοφόρο, κανονικό αεροπλανοφόρο αυτή τη φορά, όχι σαν το Ανατολού. Mm. Ένα αεροπλανοφόρο περίπου 60.000 τόνων, σαν το Queen Elizabeth των Βρετανών. Mm. Το οποίο οι Τούρκοι το θέλουν στη λογική της δημιουργίας ενός Blue Water Navy, ενός ναυτικού. Μεγάλων θαλασσών. Ανοιχτής θαλάσσης. Ανοιχτής θαλάσσης. Και αυτό δεν αφορά το Αιγαίο. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν αφορούν το Αιγαίο. Αφορούν τη Μεσόγειο, αφορούν την Αδριατική από πάνω μας. Ναι, ακριβώς. Και ξέρεις εκεί, μια που είπες Αδριατική, υπάρχει και ένα ζήτημα με την Αλβανία. Γιατί η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας διαρκώς και διευρύνεται. Πρόσφατα ο Ράμα επισκέφτηκε την Τουρκία και τον υπεδέχθησαν με κανονιοβολισμούς, δηλαδή η στρατηγική σχέση Τουρκίας-Αλβανίας διαρκώς αυξάνεται και αναβαθμίζεται, θα σου έλεγα. Ναι. Μην ξεχνάς ότι ο Φιντάν πήγε στην Αλβανία και μίλησε για δημιουργία μεγαλύτερης στρατιωτικής βάσης από αυτήν που υπάρχει ήδη στην αρτική βάση στο Πασαλιμάνι, στον Αυλώνα. Και αυτή η βάση δεν θα αφορά μόνο ελιμενισμό υποβρυχίων, αλλά μπορεί πολύ πιθανόν και μεγαλύτερων πλοίων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Βέβαια. Καταλαβαίνει κανείς. Θα τους έχεις βόρεια και δυτικά ένα μέτωπο στα καλακαθούμενα. Η δημιουργία βάσεων δεν είναι τυχαία. Η δημιουργία βάσεων σου αυξάνει και το κύρος, σου αυξάνει το ειδικό βάρος και σε καθιστά de facto περιφερειακή δύναμη. Yeah. Είναι δηλαδή ένας από τους δείκτες που καθιστούν ένα κράτος ισχυρότερο από αυτό που είναι. Είναι ένας δείκτης που καταλαβαίνει κανείς ότι αυξάνονται πολύ οι δυνατότητες, οι στρατιωτικές δυνατότητες, οι επιχειρησιακές δυνατότητες του κράτους που ενστερνίζεται αυτή την άποψη. Πολλαπλασιαστές είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Βρετανοί, λόγου χάρη, ουδέποτε απεμπόλοι ή οι Γάλλοι, ουδέποτε απεμπόρισαν τη λογική των βάσεων στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είναι μόνο σημειολογικό, είναι και πρακτικό. Πρακτικό, τελείως, βέβαια. Ναι. Έχεις παρουσία, στρατιωτική παρουσία, άρα είσαι χρήσιμος στις υποθέσεις. Δηλαδή, όταν άλλος σε βρίσκει στο χάρτη. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει βάση στο Κέρας της Αφρικής. Ναι. Πολύ μεγάλη βάση στη Σομαλία. Έχει βάση στο Κατάρ. Έχει βάση στην Αυλώνα στην Αλβανία. Και έχει βάσει και στη Λιβύη. Δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, θεωρούμε απλά ότι η Τουρκία, σε ό,τι αφορά μας, έχει να κάνει μόνο με τον Εύρο και το Αιγαίο, ενώ ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες περικύκλωσης. Αυτό το οποίο αναπτύσσει η Τουρκία είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι συνεκτικό στα πάντα. Και σε επίπεδο γεωγραφικό, δηλαδή τη δημιουργία των βάσεων, και σε επίπεδο αυτόνομων δυνατοτήτων, όσο περισσότερο αναπτύσσει τις αυτόνομες δυνατότητες εγχώριας παραγωγής αμυντικών συστημάτων, τόσο μειώνει την πίεση από τους έξω. Όσο περισσότερο άλλος είναι αυτόνομος εξοπλιστικά, τόσο το λιγότερο μπορεί να τον πιέσει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι ανθεκτική στις πιέσεις και για τα F-16 και τα F-35 κλπ. Γιατί χρόνο κερδίζει μέχρι να αναπτύσσει τα δικά της και τα πάει συνδυαστικά. Και τους κάνει και συνεταίρους όλους, έτσι, ή προσπαθεί να τους κάνει συνεταίρους.
Καταρχάς έχει ένα ενοποιημένο πεδίο επιχειρήσεων και διαπραγματεύσεων. Δηλαδή αυτό είναι το υβριδικό της δόγμα. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Ότι η Τουρκία μετά το 2016 έχει αναπτύξει ένα δόγμα που συνδέεται με τις τρέχουσες εξελίξεις, με τα υπάρχοντα δόγματα του υβριδικού πολέμου, αυτού που ονομάζεται υβριδικός πόλεμος και είναι ένα ολιστικό πλαίσιο, δεν είναι ένα αποσπασματικό που αφορά την παραπληροφόρηση, δηλαδή τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία από το 2014. Η Τουρκία αναπτύσσει στο επίπεδο του κράτους ένα ολιστικό δόγμα, μια υψηλή στρατηγική θα λέγαμε, για να μπορεί να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα, μια υψηλή στρατηγική που αφορά τη δυνατότητά της να επιχειρεί εκτός του περιγύρου, εκτός του άμεσου περιγύρου της. Αυτό από μόνο του δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες στο πώς λογίζουν οι δυτικοί την Τουρκία. Και όχι μόνο. Τη βρίσκουν στο χάρτη παντού μπροστά τους. Τη βρίσκουν στις κρίσεις, τις οποίες ενπολείς είτε δημιουργεί είτε οξύνει για να εμφανίζεται ως μέρος της λύσης μετά, και τη βρίσκουν και πρακτικά στον χάρτη. Άρα προσπαθεί να τους εμποδίσει να την αγνοήσουν, να τους δυσκολέψει να την αγνοήσουν. Λάμπρο, ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά, πρέπει να διαβάζουμε τον Ερντογάν σε αυτά που λέει, γιατί αυτά που λέει ο Ερντογάν τα τηρεί. Και ο Ερντογάν μίλησε πρόσφατα σε μια εκδήλωση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και είπε ότι για να μπορέσει η Τουρκία να είναι μεγάλη πρέπει να έχει στρατιωτικές δυνατότητες πολύ, πολύ υψηλές. Ουσιαστικά δηλαδή χωρίς στρατιωτικές δυνατότητες μεγάλου μεγέθους δεν μπορεί η Τουρκία να είναι μεγάλη δύναμη. Μας το περιγράφει. Δεν είναι απρόβλεπτη. Καθόλου. Μας τα λέει. Καθόλου. Τα περιγράφουν λεπτομέρεια. Αν μη τι άλλο, για πολλά μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς, όχι όμως ότι δεν κάνουν αυτά ή δεν προσπαθούν να κάνουν αυτά που λένε. Είναι πολύ λεπτομέρειες, πολύ ειλικρινή σε αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα κουλτούρας. Ότι έχουν αναπτύξει μια κουλτούρα επιμονής, υπομονής, μεγάλης ιδέας και παρότι η συγκυρία δεν τους ευνοεί, βλέπεις ότι το παλεύουν. Δηλαδή δεν υποχωρούν μπροστά στην πίεση της συγκυρίας. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, η συγκυρία δεν τους ευνοεί. Λόγω των δικών τους λαθών, έθεσαν εαυτόν εκτός εξίσωσης σε πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά επανέρχονται, πολιορκούν, επαναδιαπραγματεύονται, πιέζουν, εξαγοράζουν, απειλούν, τάζουν, υποχωρούν όπου ξανά. Δηλαδή είναι πολύ ευέλικτη αυτό το πράγμα. Αλλά δεν χάνουν το στόχο. Αυτό πηγάζει από την πολιτική κουλτούρα που έχουν. Γιατί η πολιτική κουλτούρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφορούσε ουσιαστικά τη λογική της πολιορκίας, μέσω της πολιορκίας δηλαδή. Είναι μια κουλτούρα που δεν έχει αλλάξει. Μέσω της πολιορκίας, γι' αυτό και βλέπεις ότι έχουν στρατηγική υπομονή. Ναι. Το που ονομάζεται στρατηγική υπομονή. Ναι. Είναι δηλαδή η υπομονή που δείχνουν, η πειθαρχία που έχουν, η μεθοδικότητα που έχουν στο να εκπληρώσουν ένα στόχο που μπορεί να πάρει δεκαετίες. Ναι. Και αυτό συνεχίζει, κάθε κυβέρνηση βάζει το λιθαράκι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο ο εθνικός όρκος που έχει να κάνει με τις απαιτήσεις του Κεμάλ μετά τη συνθήκη της Λοκάρης. Προσθέτουν πράγματα. Προσθέτουν πράγματα, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Προσθέτουν πράγματα γιατί προσαρμόζονται, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται ή επιθυμούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κάνουμε εμείς. Που κοιτάμε τα πράγματα βραχυπρόθεσμα. Ναι. Να σου πω, να ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε, να πούμε για το κλείνοντας για το νέο σήμα του στρατού της Τουρκίας, το οποίο λέει πολλά σε επίπεδο συμβολικό. Δηλαδή είναι δείκτης προθέσεων, έτσι, αποτυπώνει προθέσεις. Ναι. Ο πολύ καλός μου φίλος, ο Ιωάννης Οκοδωράτος, ανέφερε στην εκπομπή του πρόσφατα για το νέο σήμα της Τουρκίας, των ενόπλων δυνάμεων, των χερσαίων δυνάμεων της Τουρκίας. Και είναι το Ακιντζή, είναι ο επιδρομεύς. Είναι δηλαδή το σήμα που αφορά έναν τοξότη από το ελαφρύ υπηκό της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από το 15ο αιώνα. Δεν είναι τυχαίο. Ο επιδρομέας είναι ένα σύμβολο, είναι το συμβολικό του πράγματος, είναι που μπορεί να αγγίξει. Ξέρεις, οι επιδρομείς κάνανε το εξής. Διένυαν μεγάλες αποστάσεις και ακολουθούσε στη συνέχεια
Μετά τις επιδρομές ακολουθούσε ο τακτικός στρατός για να εμπεδώνει τις κατακτήσεις. Αποδιοργάνωναν, δημιουργούσαν ψυχολογικό κλίμα φόβου κλπ. Αποδιοργάνωναν και ακολούθησαν μετά οι κύριες δυνάμεις, έτσι. Ναι, ουσιαστικά δημιουργούσαν προϋποθέσεις πανικού. Αποδιοργάνωσης των αντιπάλων στρατευμάτων. Γιατί χρησιμοποιούσαν τακτικές εντατοπολέμου έφυποι. Και αυτή η διαδικασία δημιουργούσε μια σύγχυση στο αντίπαλο στράτευμα έως όταν ερχόταν το κύριο τακτικό σώμα και εμπέδωνε την νίκη των Οθωμανικών στρατευμάτων. Μάλιστα. Και σε αυτό ειλικρινής είναι. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, τα λέμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείχνει μια επεκτατική διαδικασία, Λαύρο, ξεκάθαρα. Των ενόπλων δυνάμεων, πρόσεξε, των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ναι. Όχι συνολικά του πολιτικού συστήματος. Εδώ μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή η κουλτούρα που έχουν είναι καθαρά επιθετική. Κουλτούρα κατάκτησης. Κουλτούρα κατάκτησης, ακριβώς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.